Ήταν γύρω στις 9 χθες το βράδυ όταν το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε να μεταβεί στο 5ο χιλιόμετρο της οδού Λάρισας Νίκαιας στο ύψος του εργοστασίου Μέλισσα για τροχαίο. Αλλά όταν το πλήρωμα έφτασε εκεί ήταν από ό,τι φαίνεται αργά. Μετέβη ένας σταθμός όπου την ώρα που φτάσανε εκεί διαπιστώσαν ότι ένα αυτοκίνητο είχε εκτροπή από την πορεία του, με αποτέλεσμα ο νεαρός οδηγός, ο οποίος επέβαινε στο αυτοκίνητο, να μην ήταν στη ζωή, δεν είχε ζωτικά σημεία. Από ό,τι συνομίλησα με τους συναδέλφους μου, τους διασώστες, ο τραυματισμός ήταν θανάσιμος και ακαραίος. Ο άτυχος 40χρονος Αχιλλέας Σταμογιαννόπουλος κινούνταν με το αυτοκίνητό του στο ρεύμα προς Νίκαια. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών. Για τον απεγκλωβισμό του μάλιστα επιστρατεύτηκε και η πυροσβεστική. Περιμένανε περίπου γύρω στη μία ώρα να γίνει ο απεγκλωβισμός για να μεταφερθεί ισορρός. Εμείς προσπαθήσαμε να δούμε αν όντως υπάρχουν ζωτικά σημεία την ώρα που έφτασε το ασθενοφόρο, γιατί ήταν ο πρώτος σταθμός που έφτασε στο σημείο, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχαν ζωτικά σημεία για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο 40χρονος Αχιλλέας, σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόταν ως ξενοδοχοϋπάλληλος σε νησί και αυτές τις ημέρες ήρθε στη Νίκαια για να δει τους δικούς του ανθρώπους. Η τροχαία Λάρισας συνεχίζει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.